διοικητή. Τον κύριο Μπατζόγλου, το διοικητή του ΑΕΔ. Του ΑΕΔ. Καλημέρα κύριε διοικητά. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Μπατζόγλου είναι διοικητής του ΑΕΔ. Πάνω απ' όλα να ξεκινήσουμε το δώρο. Έχουμε εικόνα, πληροφορίες, πότε θα πάρουν το δώρο οι άνεργοι, κύριε διοικητά. Ομιλούμε για το δώρο Χριστουγέννων. Μάλιστα. Στο διάστημα μεταξύ 16 και 20 του μηνός. 16 έως και 23. 16 και 20 του μηνός. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν κατάλαβαν αυτό το οποίο βγήκε και είναι καινούριο. Ναι. Ότι δηλαδή οι μακροχρόνια άνεργοι θα παίρνουν 200 ευρώ για άλλους 12 μήνες. Για ένα ακόμα χρόνο. Ναι. Ποιοι το δικαιούνται, κύριε διοικητά, γιατί έχουμε μεγάλη σύγχυση πάνω στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που έγινε με τους μακροχρόνια ανέργους αφορά μια καινούργια ρύθμιση, γι' αυτό ίσως και να υπάρχει η σύγχυση την οποία λέτε, διότι μέχρι πρόσφατα οι μακροχρόνια άνεργοι ήταν για την ηλικία από 45 έως 65. Τώρα πλέον προωθείται μια νέα ρύθμιση με την οποία ανοίγει η ηλικιακή βεντάλια, δηλαδή μόνο θα είναι πιο πολλοί δικαιούχοι από 20 έως 65. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή σε ό,τι αφορά. Και τα εισοδηματικά κριτήρια είναι, μου φαίνεται. Το εισοδηματικό κριτήριο ήταν 10.000 ευρώ και παραμένει 10.000 ευρώ. Ούτως ή άλλως, αναμένεται εντός των επομένων ημερών να υπάρξει υπουργική απόφαση που θα τα διευκρινίζει όλα αυτά. Μόλις είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, θα βγουν αντίστοιχα δελτία τύπου και θα μπορέσουμε να το ξεκαθαρίσουμε πλήρως. Πάντως, κύριε διοικητά, ίσως δεν το γνωρίζετε, να σας βοηθήσω. Υπάρχει και αύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο. Ήταν 8.000 και πήγε 10 και βάλατε και μια προσάυξη για τα δύο παιδιά. Και είναι σημαντικό αυτό. 10.000 και από εκεί και πάει 11.700 κάτι. 11.700 περίπου με οικογένεια με δύο παιδιά. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτά ακριβώς θα διευκρινιστούν πλήρως με την υπουργική απόφαση και θα βγουν οι αντίστοιχες ανακοινώσεις εντός των επομένων ημερών, φαντάζομαι. Και το νέο ηλικιακό. Οπότε δεν έχει κάποιος να ανησυχήσει. Αντιθέτως. Και διευκρινίστε μας λίγο και το ηλικιακό κριτήριο. Δηλαδή είναι πλέον από 20 μέχρι 66 ετών οι μακροχρόνιοι άνεργοι που δικαιούνται. Ήταν 45 έως 65. Και τώρα πάμε από την ηλικία των 20 μέχρι την ηλικία των 66. Άρα θα είναι περισσότεροι αυτοί που το δικαιούνται. Γιατί είναι και πολλοί αυτοί που είναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πήραν το επίδομα ανεργίας και οι οποίοι πήγανε στη συνέχεια στον ΟΕΔ και του είπανε ότι δεν δικαιούστε. Εσείς δεν δικαιούστε. Ποιες είναι οι κατηγορίες αυτές των ανέργων που δεν δικαιούνται αυτό το επίδομα των 200 ευρώ? Δεν είναι μεγάλο. Όχι. Αλλά είναι και κάτι. Σταγόνα στον ωκεανό, σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά έχουμε πολλά παράπονα από φίλους μας που μας λένε ότι εμάς δεν μας βάζουν μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Ποιοι είναι αυτοί? Κοιτάξτε, για να μπορέσει κάποιος να μπει στο επίδομα του μακροχρόνια ανεργού, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί καταρχήν το 12μηνο που παίρνει το επίδομα της τακτικής ανεργίας. Δηλαδή, αν έπαιρνε 9 μήνες, δεν το δικαιούται. Αν έπαιρνε 9 μήνες επίδομα, δεν το δικαιούται, σωστά? Κοιτάξτε, πρέπει να συμπληρώσει 12 μήνες ως άνεργος όπου παίρνει το επίδομα της τακτικής ανεργίας και το οποίο είναι 360 ευρώ και από τον 13ο μήνα και μετά μπαίνει στο επίδομα του μακροχρόνια ανέργου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω όμως, κύριε διοικητά. Έχω τώρα μια περίπτωση εδώ και είναι και στη Θεσσαλονίκη, μας περιμένουν, από ό,τι μου λέει η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Λέει τώρα μια κοπελιά, η Σοφία. Ρωτάω λέει, εγώ έχω λάβει επίδομα ανεργίας για 6 μόνο μήνες. Μάλιστα. Και παραμένω άνεργη εδώ και 15 μήνες. Γιατί δεν μπορώ να πάρω το επίδομα? Αυτή η κοπέλα, είναι γιατί δεν το πήρε? Είναι εγγεγραμμένη, κοιτάξτε. Ο εγγεγραμμένος άνεργος στον ΑΕΔ. Μα παραμένει άνεργη. Είναι εγγεγραμμένη όμως. Είναι, γιατί αλλά είναι, δεν έχει πάρει παραπάνω από 6 μήνες, κύριε διοικητά. Γιατί δεν είχε τα ένσημα, καταλάβατε. Γιατί επειδή δίνονται το επίδομα ανεργίας, δίνεται ανάλογα με τα ένσημα που είχε το περασμένο 14μηνο. Προφανώς αυτή η κυρία είχε για 6 μήνες. Αλλά την τιμωρούμε να μην πάρει μακροχρόνια ανεργία επίδομα. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Εδώ εξαιρούνται πάρα πολύ αν είναι έτσι, κύριε διοικητά. Το 12μηνο δεν το φτάνουν όλοι. Δηλαδή λένε κάποιοι ότι εγώ επειδή πήρα 6 μήνες επίδομα με βάση την ανεργία. Και παραμένω άνεργη 15 μήνες. Αν πάει και το δηλώσει ή αν είχε δηλώσει ότι είναι άνεργη, θα το πάρει? Εφόσον είσαι δηλωμένος άνεργος, να σας πω το εξής, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχουμε τις εξής διαφορές. Υπάρχουν άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κανονικά και οι οποίοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για να βρουν απασχόληση. Υπάρχουν άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΕΔ και δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται για να βρουν εργασία. Έτσι.
Αυτό είναι μια κατηγορία την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να την ξεκαθαρίσουμε πλήρως. Το δεύτερο. Τι είναι, είναι το δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό που λέτε. Δηλαδή, πάει ο άλλος, λέει, είμαι άνεργος, αλλά δεν θέλω να το ολοκληρώσω. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πάνω από 140.000 άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν στον ΟΑΕΔ ανεργοί. Μισό λεπτό γιατί γελάνε από τη Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό γιατί. Δηλώνουν ότι δεν είναι. Μισό λεπτό, κύριε Διοικητά. Υπάρχουν κάποια. Για να δούμε αν είναι στην πράξη έτσι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Βλέπω τη φίλη μας και γελάει. Γιατί. Που είναι κοντά μας, Γιώργο. Τρία χρόνια άνεργη, επιχείρηση να βρει δουλειά. Έπιασε δουλειά, δύο μήνες πληρώθηκε. Όταν ζήτησε να πληρωθεί από τον τρίτο και μετά την απέλησαν. Θωμαϊ. Άλλο λέμε για το επίδομα ανεργία. Ναι, σα άκουγε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που είναι στον ΟΑΕΔ και δεν θέλουν να βρουν δουλειά, γιατί δεν ξέρω αν ο ΟΑΕΔ βρίσκει δουλειές καταρχήν. Με όλη αυτή την ανεργία που υπάρχει, σε πόσους από τους ανέργους θα μπορούσε να βρει δουλειά. Σε αρκετούς είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να βρει σε όλους. Έτσι, έτσι, για να μην αριθμούμε τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι. Εσείς επίδομα θα πάρετε, γιατί το θέμα είναι το επίδομα. Το επίδομα. Όχι, επίδομα δεν παίρνω. Το Ταμείο Ανεργίας έχει τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Όταν μπήκα στο δεύτερο, δεν είχα πια να πάρω εννοείται ταμείο. Τελείωσε το ταμείο. Τώρα όμως υπάρχει μια επέκταση ανεργή του μέτρου. Μισό λεπτό, τώρα. Πήρατε για ένα χρόνο επίδομα ανεργίας. Πέρατε για ένα χρόνο επίδομα ανεργίας. Πήρα, ναι. Το 2011. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, μάλιστα. Πήρε το 2011. Αυτή η γυναίκα λοιπόν μπορεί να πάει να κάνει αίτηση αν παραμένει άνεργη και θα πάρει 200 ευρώ το μήνα. Και κοιτάξτε, μπαίνει στην κατηγορία γιατί των μακροχρόνια ανέργων. Πέστε μου, θα σας πω. Γιατί δεν θα πάρετε, κυρία μου. Ξεκίνησα να πω, γιατί μέσα στο 2013 εργάστηκα από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Δύο μήνες. Οπότε έχω τρεις μήνες. Άρα δεν είναι το συνεχόμενο διάστημα και γι' αυτό δεν δικαιούται. Είναι λίγο άδικο αυτό όμως. Υπήρχε σε ένα διάστημα που δούλεψα. Οπότε δεν θεωρούμε. Ο άλλος ο φίλος μας, Αλεξάνδρα. Βέβαια που δούλεψα, ήμουν απλήρωτη. Και ο λόγος που απολύθηκα, δηλαδή πληρώθηκα τους δύο πρώτους μήνες, τον τρίτο και μετά που άρχισαν να γίνονται καθυστερήσεις και επειδή δεν ήθελα να το περάσω. Επειδή δουλέψατε δύο μήνες. Εσείς επειδή δουλέψατε δύο μήνες, τιμωρήστε. Θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Όταν ζήτησα πια να πληρώνομαι, γιατί είδα ότι πέρασε η ημερομηνία, μου είπαν ότι ζω. Έγινε αντιληπτό. Άλλο θέλω να πούμε τώρα. Εδώ θέλουμε να σας πούμε ότι εσάς το σύστημα σας τιμωρεί. Γιατί δύο μήνες από τους 15-20 που ήσασταν ανεργοί δουλέψατε, επιχειρήσατε να δουλέψετε. Ο φίλος μας που είναι δίπλα, Αλεξάνδρα. Ο κύριος Μάγκερας, Στέργιο. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα. Εσείς παίρνετε το επίδομα. Όχι, βέβαια, πέρυσι που πήγα, καταρχήν είμαι άνεργος από τον Ιούλιο του 2012. Μάλιστα. Ήμουν τεχνολόγος εκπαιδευτικός από κατηργημένες ειδικότητες. Πήρατε επίδομα ανεργίας. Με τρία παιδιά. Επίδομα ανεργίας το τελευταίο ήταν που πήραμε τη σχολική χρονιά του 2012. Για πέντε μήνες. Πέρατε σαν εποχιακός, πέρατε επίδομα ανεργίας ή τακτικής ανεργία. Δηλαδή πέρατε για 12 μήνες, πήρατε επίδομα. Όχι. Πήρατε όχι, για λιγότερους μήνες. Άρα πάλι κι εσείς εξαίρεστε. Δηλαδή έχουμε, κύριε Αμπατζόγλου, αντιλαμβάνεστε. Δύο περιστατικά έχουμε. Να μας απαντήσει, Αλεξάνδρα. Άρα, κύριε Αμπατζόγλου, έχουμε δεύτερη περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Επειδή δεν πήρε για 12 μήνες επίδομα, γιατί προφανώς. Δεν ήταν εποχικός. Κύριε Παπαδάκη, να πω κάτι. Στις καλές εποχές βέβαια υπήρχαν δουλειές και ένα χρόνο που παίρναμε ταμείο το διακόπταμε. Σήμερα που δεν υπάρχουν δουλειές, πώς είναι δυνατόν δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουν, δηλαδή, και να θέλουμε να έχουμε ένα 12μήνο, δεν μπορούμε. Εμείς οι τελευταίοι δηλαδή του 12 που σταματήσαμε τις δουλειές μας, είναι δυνατόν να γίνεται αυτό εδώ πέρα. Αλλά πέρα από αυτό μπαίνουν και τα συμβατικά κριτήρια. Είναι και αυτό ένα και να το δικαιώμουν για 600 ευρώ. Το οποίο μέσα με υπολογίζαν τα επιδόματα σαν τρίδικνο στον παιδιό μου, δεν το δικαιούμουν πάλι. Πάλι έξω δηλαδή σας πετάει το σύστημα. Και πάλι κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκη, και κάτι άλλο. Εγώ άνεργος με 15 μήνες ανεργία. Η γυναίκα μου πρωτοδιορισμένη με ένα χρόνο στα Δωδεκάνησα με 835 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, θα υπολογιστεί περίπου το εισόδημά μου στις 10.000 ευρώ. Περνάτε και το εισοδηματικό κριτήριο, λέει. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Όλα αυτά αν τα υπολογίσουμε, διότι υπάρχουν δύο μέτωπα, δύο ανοιχτά σπίτια με λίγα λόγια. Στην πραγματικότητα δανειζόμαστε και από πάνω για να τα βγάλουμε πέρα. Φαίνεται πλούσιο στα χαρτιά, ο άνθρωπος. Ενώ στα χαρτιά, κύριε Παντελή. Στα χαρτιά, κύριε Παντελή, τι γίνεται. Που βγάζει τεκμαρτό εισόδημα, διότι μάνι-μάνι τα δύο σπίτια ανάλογα τα τετραγωνικά συντοπαλλαγμένα. Ακριβώς. Αυτές είναι αδικίες, κύριε Μπατζόγλου. Μισό λεπτό, καλέ μου φίλε. Αυτές είναι αδικίες του συστήματος, κύριε Μπατζόγλου. Κύριε Παπαδάκη, Αλεξάνδρα μου, μισό λεπτό να πάρουμε την απάντηση από τον κύριο Μπατζόγλου. Είναι βέβαιο ότι το σύστημα έχει πολλές αδικίες και αφήνει πολλούς ανθρώπους εκτός. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά είναι τόσες πολλές πια οι περιπτώσεις, προσπαθούμε να τις μαζέψουμε όσο γίνεται παραπάνω. Εξηγούμε λοιπόν ότι το επίδομα της μακροχρόνιας ανεργίας μπορεί να το πάρει κάποιος, αφού έχει εξαντλήσει 12 μήνες
επιδόματος τακτικής. Αυτό το καταλάβαμε. Με τις εξαιρέσεις τι θα γίνει. Να σας πω, συγγνώμη. Δεν έχει από εκεί και πέρα εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ. Και βέβαια να πούμε εδώ. Με το τεκμαρτό όμως είπαμε τεκμαρτό ή πραγματικό. Τεκμαρτό, το λέει μέσα. Προλογητό. Με αυτό είναι. Εδώ είναι το μεγάλο έσχος γιατί το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό. Δεν τρώει κανείς του. Ούτε εγώ μπορώ να φάω, ούτε εσείς μπορείτε να φάτε, κύριε Δικητά, με το τεκμαρτό. Ξεκινάς με το καλημέρα, ναι. Δηλαδή, με παντρεμένο. Δηλαδή, με παντρεμένος έχω σπίτι, το τεκμαρτό το ξεπεράσαμε. Τις έφτασες. Το ξεπεράσαμε. Το θέμα είναι τι παίρνεις στο τσουκάλι, τι παίρνεις στο σπίτι. Εσάς άνθρωπος αγοράς. Μη δεχόσαστε να σας βάζουν σε αυτή τη λογική. Δεν έχω αντίρρηση. Εγώ όμως αυτό το οποίο έρχομαι να κάνω είναι να εφαρμόσω την υφιστάμενη νομοθεσία. Και να τις κατευθύνσεις της Τρόικας, όχι την υπιστάμενη. Τα λεφτά, τα λίγα που σας δίνουν, κύριε Δικητά. Τις κατευθύνσεις της Τρόικας. Θα σας πω λοιπόν, γιατί πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, ότι με την επέκταση της ηλικιακής ομάδας από 20 έως 66, υπάρχει μια σοβαρότατη επιβάρυνση βεβαίως. Αυτό λέμε, τα λεφτά είναι το θέμα. Γιατί πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα πάρουν. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτή είναι μια επιβάρηση της τάξης των 100 εκατομμύριων ευρώ. Γιατί να μην πάμε και εδώ σε αυτό που γίνεται στην Ευρώπη? Γιατί επικαλούνται όλοι την Ευρώπη να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη? Αν πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, αυτοί οι δύο άνθρωποι που μιλάνε από τη Θεσσαλονίκη, η κύριε Δικητά, θα έπαιρναν ολόκληρο το επίδομα και θα ήταν το 60, το 70, το 80% του μισθού τους. Και μέχρι να βρουν δουλειά. Μέχρι να βρουν δουλειά. Δεν θα ήταν ούτε τεκμαρτό, ούτε ετώνα, ούτε τάλλο. Η αλήθεια είναι ότι το καλύτερο. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις να ολοκληρώσουμε και μαζί σας. Θα επιστρέψουμε.